ούτε να φωνείτε, να μην βλέπετε ούτε ένα πρόσωπο, αλλά τέλος πάντων. Το όλο θέμα είναι τα SWAT, που σημαίνει στρατηγικές γνώσεις αστικής κριτικότητας. Τι πάει να πει στρατηγικές? Στρατηγικές σημαίνει ότι η Ευρώπη, γιατί αυτή μας ζητάει να εκπονήσουμε SWAT, η Ευρώπη θέλει να σταματήσουμε αυτό που συνέβαινε συστηματικά στην Ελλάδα, δηλαδή να εκπονούμε έργα τα οποία δεν ανήκουν σε μια φαρέτρα έργων τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα να κάνουμε έργα αποσπασματικά, έργα τα οποία μας βόλευαν κάποια στιγμή να γίνουν, γιατί βρήκαμε κάποια χρηματοδότηση ή γιατί υπήρξε πείρηση από κάποιο κόσμο να υλοποιηθούν, τα οποία όμως δεν συνεργάζονταν μεταξύ τους. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τώρα λοιπόν πάμε να διαδικαστούμε. Τώρα πρέπει να χαράξουμε μια στρατηγική για την πόλη. Και όταν λέμε στρατηγική για την πόλη, σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε συγχρόνως όλες τις διαστάσεις. Και το πολεοδομικό σκέλος, δηλαδή ποια θα είναι η μορφή της, πώς θα είναι η κατανομή των διαφόρων χρήσεων της, ποια λοιπόν θα είναι η ταυτότητά της, η πολεοδομική ταυτότητά της σε σχέση και με την ιστορία της, και από την άλλη μεριά ποια θα είναι η κυκλοφοριακή οργάνωσή της. Πρέπει να σας πω εδώ ότι προέχει η πολεοδομική ταυτότητα. Η πολεοδομική ταυτότητα είναι κάτι υπεράνω του πώς θα οργανωθεί μια πόλη. Η κυκλοφοριακή οργάνωση μπορεί να πειθαρχήσει στις ανάγκες χάραξης μιας πολεοδομικής ταυτότητας, δεδομένου ότι η πολεοδομική ταυτότητα περιλαμβάνει και την κοινωνική ταυτότητα. Και η κοινωνική ταυτότητα ξέρουμε ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι πώς είναι οργανωμένη η πόλη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η κοινωνική ταυτότητα επηρεάζεται πρώτα απ' όλα από το κατά πόσο οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να ζουν συλλογικά, να επικοινωνούν, να βγαίνουν στον δρόμο, να μπορούν να βγαίνουν στον δρόμο και να επικοινωνούν μεταξύ τους, να στέκονται, να συζητάνε. Αυτό σημαίνει, συνεπάγεται πάρα πολλά ως προς την κοινωνική ταυτότητα μιας πόλης. Αν οι κάτοικοι είναι περιθωριοποιημένοι, αν οι κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματα, τότε αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό για την κοινωνική ταυτότητα της πόλης. Έχουμε πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα πόλεων όπου οι κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματα. Συζητήσαμε πάρα πολύ για τον εγκλεισμό τώρα με την λόγω του κορονοϊού, αλλά ξεχνάμε από την άλλη ότι εγκλεισμό τον είχαμε και τον έχουμε σε πάρα πολλές πόλεις, διότι ακριβώς... Λοιπόν, έχουμε αλλάξει τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει το επίπεδο αναφοράς. Θέλω να πω ότι η Κόρινθος πια δεν είναι μία απομονωμένη πόλη. Η Κόρινθος και ό,τι κάνει η Κόρινθος, οι επιλογές των κατοίκων της επηρεάζουν μια γενικότερη κλίμακα, επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Άλλοτε λέγαμε, εντάξει, τι σας νοιάζει εσάς Ευρωπαίοι κλπ. Εμείς θέλουμε να ρυπαίνουμε τον αέρα και αυτό είναι κάτι που αφορά εμάς, στο κάτω-κάτω εμείς το αναπνέουμε. Τώρα πια είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι έτσι. Όταν εμείς ρυπαίνουμε τον αέρα, η ρήπανση πηγαίνει στην Ουγγαρία, πηγαίνει στην Πολωνία, πηγαίνει στην Αμερική, πηγαίνει σε όλο τον πλανήτη. Και επομένως, ο πλανήτης πια κινητοποιείται γιατί βλέπει ότι επέρχεται μια σοβαρή κρίση κλιματικής αλλαγής. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ευρώπη μας ζητάει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι πόλεις μας, έτσι ώστε να το 2030, δηλαδή σε 10 χρόνια από τώρα,
να έχουμε μειώσει κατά 50% την παραγωγή αερίων που είχαμε το 2005 και το 2050 να έχουμε μηδενίσει την παραγωγή αερίων του ΕΟΑΤΕ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μας ζητάει η Ευρώπη αυτό που και η ίδια προσπαθεί να κάνει και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία ήδη. Μας ζητάει να αλλάξουμε ριζικά τις πόλεις μας. Βεβαίως αυτό είναι πραγματικά μια ανατροπή, την οποία είναι γνωστό ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλάζει πάρα πολλές συνήθειές μας. Μας λέει λοιπόν η ευρωπαϊκή οικογένεια ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να έχετε πόλεις που λειτουργούν με λιγότερα αυτοκίνητα, να χρησιμοποιείτε περισσότερο τη δημόσια κοινωνία, να για αποστάσεις που είναι μικρές περπατάτε, δεν είναι ντροπή. Επίσης χρησιμοποιείτε το ποδήλατο. Κοιτάξτε, εμείς το κάνουμε και το κάνουμε με επιτυχία. Και αυτό, πέραν των άλλων, έχει και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, κατά αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τα ατυχήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο ξοδεύουμε λιγότερα. Δεν καταναλώνουμε τόσο ενέργεια και επομένως στην τσέπη μας αυτό φαίνεται. Δεν έχουμε τον κορεσμό, δεν έχουμε καθυστερήσεις, δεν έχουμε υποβάθμιση του δημόσιου χώρου. Επομένως λοιπόν αυτά τα προβλήματα, πέραν της ρήπανσης, αυτά τα προβλήματα τα οποία εμάς μας ταλαιπωρούσαν εδώ και πολλές δεκαετίες, τώρα βρίσκουν την ευκαιρία να αναδειχθούν σαν προβλήματα, αλλά βρίσκουν την ευκαιρία και να αντιμετωπιστούν, διότι προβάλλεται η υπόθεση της κλιματικής αλλαγής, αυτό που λέμε κλιματική απορρίθμιση, και με αυτό δεν παίζουν. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, δηλαδή, με άλλα λόγια, μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα δίνεται και μια μεγάλη ευκαιρία. Κάτι ανάλογο έγινε. Ναι, το είδατε προφανώς με το COVID-19, ο οποίος μας υποχρέωσε να κλειστούμε σπίτι μας, αλλά συγχρόνως μας έβγαλε και στο δρόμο. Ξαναγνωρίσαμε τη γειτονιά μας, γνωρίσαμε τους γειτόνους μας και περπατήσαμε. Και κάποιοι κάναν και ποδήλατο. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Οδήγησε τις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να πάρουν μέτρα που θα διευκόλυναν τον κόσμο να περπατήσει γύρω από το σπίτι του, να κάνει ποδήλατο σε μια ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. Και αυτό βεβαίως ήταν θετικό γενικά για την ταυτότητα της πόλης, για την ποιότητα της καθημερινής ζωής, για την εικόνα της γειτονιάς. Κύριε καθηγητά, έχετε κάποιο κινητό κοντά, συγγνώμη, έχετε κάποιο κινητό κοντά, γιατί κάνει κάποιες παρεμβολές, αν θέλετε να τα απομακρύνετε λίγο. Ναι. Ουδέν κακόν λοιπόν να μην είχες καλού και αυτό τώρα οι ελληνικές πόλεις πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Όταν λέω ελληνικές πόλεις, ξέρετε αυτή τη στιγμή 165 ελληνικές πόλεις εκπονούν στρατηγικές βιώσιμης ειδικότητας. 165 πόλεις, δηλαδή με άλλα λόγια δεν είναι ένα παιχνιδάκι ή ιστορία που αποφάσισε ο Δήμος άντε και αυτός να κάνει μια τέτοια μελέτη. Είναι ότι πια όλη η Ελλάδα κινητοποιείται με στόχο να αλλάξει εντελώς εικόνα και βεβαίως και με στόχο να δώσει στους κατοίκους της περισσότερες ευκαιρίες να ζήσουν πιο ανθρώπινα, να ζήσουν πιο υγιεινά και η πόλη να βελτιώσει την οικονομία της. Αυτές οι αλλαγές για τις οποίες συζητάμε, δηλαδή ένας καλυμμένος δρόμος ο οποίος είναι πιο φιλικός στον άνθρωπο, που σου επιτρέπει να περπατάς, που σου επιτρέπει να συναντιέσαι, το ποδήλατο το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε σχεδόν εκτοπίσει και που είναι ένας πολύ φθηνός τρόπος και πολύ έτσι ευχάριστος που συνδέεται με μια καλή ποιότητα ζωής, το ποδήλατο που στην Ευρώπη έχει αναλάβει ένα σημαντικό ποσοστό των μετακινήσεων. Εδώ μπορούμε να το δούμε, να κυκλοφορεί στις πόλεις μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως και η δημόσια συγκοινωνία, αυτή είναι ο κορμός, ενδεχομένως σε μικρές πόλεις η δημόσια συγκοινωνία να παίζει μικρό ρόλο, αλλά υπάρχουν πια πάρα πολλές λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι οποίες
οποίες στηρίζονται και σε εξελίξεις στην τεχνολογία της δημόσιας κοινωνίας, που κάνει τη δημόσια κοινωνία να δίνει πολύ καλές απαντήσεις στο ζήτημα της της εξυπηρέτησης των κατοίκων και μάλιστα και κατοίκων οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες να μετακινηθούν γιατί ίσως λόγω ηλικίας, γιατί κουβαλάνε βάρη και το κοιτάλλο και οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από μια μικρή τοπική δημόσια κοινωνία είτε για το τοπικό κέντρο που, είναι, που μπορεί να έχει πεζοδοτηθεί είτε για περισσότερες, για μεγαλύτερη κλίμακα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον σχετικά με τις στρατηγικές βιώσιμες κινητικότητας είναι ότι υπάρχει, ότι έχουν, κάνουν την παραδοχή ότι εάν δεν συμμετάσχει ο κόσμος στον σχεδιασμό των διαφόρων λύσεων που πρέπει να δοθούν στην πόλη, τότε βεβαίως ο κόσμος θα παραμείνει αρνητικός, επιφυλακτικός, δυσπιστός, διότι δεν θα έχει καταλάβει ούτε τους σκοπούς, ούτε τους λόγους, ούτε τις δυσκολίες που ενδεχομένως θα συνεπήγονται άλλες λύσεις. Δεν θα έχει καταλάβει λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι να αλλάξει την πόλη του. Γι' αυτό λοιπόν τα στρατηγικές αυτές προβλέπουν μια σειρά από δημόσιες διαβουλεύσεις, αλλά ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο απέναντι σε δυσκολίες που υπάρχουν στις πόλεις και έτσι να του δώσουν, να του δώσουν το ερέθισμα και την ευκαιρία να συμμετάσχει και να μιλήσει για την πόλη του, να μιλήσει για τις ανάγκες του, να μιλήσει για αυτό που σκέφτεται απέναντι σε διάφορες πολιτικές που θα μπορούσαν να ασκηθούν. Αυτό που πάνω απ' όλα έχουμε σαν πρόβλημα σήμερα και το λέμε γιατί παρουσιάζεται σαν μια μεγάλη εξέλιξη η ηλεκτροκίνηση και είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε τη συμβατική τεχνολογία με ηλεκτρισμό, εάν βεβαίως και ο ηλεκτρισμός προέρχεται από καθαρές πηγές. Αλλά το θέμα είναι πώς θα κερδίσουμε χώρο. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Η πόλη μας, η Κόρινθος επίσης, έχει πρόβλημα χώρου. Δεν χωράνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που θα θέλαν να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της, δεν χωράνε τα πεζοδρόμια της. Δεν είναι, όπως σε καμιά ελληνική πόλη, δεν έχουν το πλάτος το οποίο ζητείται από τους κανονισμούς. Ξέρετε, οι κανονισμοί ζητούν να έχεις τουλάχιστον 2,1 πλάτος μέτρα, 2,1 μέτρα πλάτους πεζοδρομίου, αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν και δρόμοι που δεν έχουν πεζοδρόμια καθόλου, συμβαίνει και αυτό στην Ελλάδα, συμβαίνει ίσως και στην Κόρινθο, δεν το ξέρω, θα το δούμε. Πάντως, κύριε καθηγητά, συγγνώμη για τη διακοπή. Αναφερθήκατε στην ηλεκτροκίνηση και θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση επί της ουσίας. Η ηλεκτροκίνηση μπορεί πριν λίγο καιρό να αποτελούσε μια συζήτηση για την περίπτωση της χώρας μας θεωρητικού χαρακτήρα. Πριν από μια εβδομάδα περίπου και κάτι περισσότερο όμως, είναι επίσημα νόμος του ελληνικού κράτους. Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόθεση ηλεκτροκίνησης, μέσα στο οποίο στο άρθρο 17 προβλέπεται η κατάρτιση των σχεδίων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η οποία θα γίνει με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το προσεχές διάστημα. Και αυτό ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο επίπεδο του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης για να μπορέσουμε ουσιαστικά μετά να κάνουμε την εγκατάσταση και να πάμε και στην αγορά των οχημάτων και να μεταβούμε έτσι σε μια νέα εποχή. Συνεπώς, το ΣΒΑΚ αυτή τη στιγμή, συγκυριακά αν θέλετε χρονικά να το θέσω καλύτερα, έρχεται και βρίσκει εφαρμογές μέσα στα όσα περιλαμβάνει και στα όσα προτείνει και ένα έδαφος όριμο σε επίπεδο χώρας για να μπορέσει να υλοποιήσει τα όσα θα περιγράψει. Θα ήθελα όμως, γιατί θεωρώ ότι μέχρι στιγμής μόνο εμείς μιλάμε και η διαβούλευση έχει νόημα με το να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον κόσμο, από τα όσα σας είπαμε μέχρι στιγμής να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις ή απορίες που αφορούν στο εργαλείο, γιατί σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το εργαλείο που λέγεται ΣΒΑΚ,
σε τι στοχεύει και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να το υλοποιήσουμε. Αν υπάρχει... μισό λεπτό να κλείσω όμως. Ναι, ναι. Σας έλεγα λοιπόν για την ηλεκτροκίνηση ότι εν τέλει είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντική, αλλά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι όπως και ένα συμβατικό αυτοκίνητο, καταναλώνει τον ίδιο χώρο. Ενώ αντίθετα, αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι να κερδίσουμε χώρο χρησιμοποιώντας τρόπους μετακίνησης που δεν καταναλώνουν πολύ χώρο. Τέτοιοι τρόποι, το έχουμε ήδη πει, είναι η δημόσια συγκοινωνία, γιατί ανά επιβάτη τα τετραγωνικά που καλύπτει είναι πολύ λιγότερα από αυτά που καλύπτει όταν είναι μέσα σε ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Είναι το περπάτημα, είναι το ποδήλατο. Είδατε ότι η κυβέρνηση έδωσε παραπάνω επιχορήγηση ως προς το ποσοστό αγοράς του οχήματος στα ποδήλατα από ό,τι στα αυτοκίνητα, διότι πραγματικά το ποδήλατο πια δεν είναι αυτό που νομίζαμε ότι είναι μέχρι σήμερα. Τώρα το ποδήλατο είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να μπει μέσα στη ζωή μας. Και το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι μια μεγάλη επανάσταση, διότι ανοίγεται σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Δηλαδή μπορεί να κάνει ποδήλατο κάποιος που ως τώρα δεν το έκανε γιατί είχε να αντιμετωπίσει μια ανηφόρα ή είχε να κουβαλάει ψώνια ή ήταν βαρύς. Όλα αυτά πια με το ηλεκτρικό ποδήλατο αντιμετωπίζονται, μπορεί να είναι και ηλεκτρικό τρίκυκλο, δεν έχει σημασία. Με άλλα λόγια λοιπόν προσβλέπουμε σε πόλεις οι οποίες λειτουργούν κατά τρόπο που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, τα νέα οχήματα και που προσπαθεί να κερδίσει χώρο από το αυτοκίνητο και να τον δώσει σε μέσα που καταναλώνουν πολύ λιγότερο και σε ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από τον δρόμο. Τώρα θέλουμε την πόλη να είναι ένα κοινωνικό τοπίο πολύ πιο φιλικό, πολύ πιο ανθρώπινο, πολύ πιο υγιές από αυτό που ήταν. Και τελειώνω θέλοντας να πω ότι η Κόρινθος σήμερα, για την Κόρινθο έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ήταν πάντα βεβαίως στην ιστορία ένα υποχρεωτικό σημείο διέλευσης. Τώρα, με το τρένο, με τον αυτοκινητόδρομο, αυτό ενισχύεται πολύ περισσότερο. Η Κόρινθος μπορεί να είναι πολύ περισσότερο επισκέψιμη, φιλική, βρίσκεται σε ένα σημείο που προσφέρει πολλά σαν τοπίο, σαν ιστορία, σαν περιβάλλον. Επομένως λοιπόν πρέπει αυτά όλα το ΣΒΑΚ που θα κάνουμε να τα πάρει υπόψη του. Δεν θα είναι μια ψυχρή κυκλοφοριακή μελέτη, σας το είπα και πριν, θα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα δει την ταυτότητα της πόλης, θα δει την ιστορία της, θα δει τους ανθρώπους της, θα κουβεντιάσει με τους ανθρώπους της και θα χαράξει μαζί με τους ανθρώπους της το αύριο της Κορίνθου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.